θέλει να είναι ένα διαφορετικό άτομο από την οικογένειά της, δεν έχει βρει ακόμα το πώς, θέλει όμως να ψάξει αυτό το πώς και σίγουρα άρχισε σιγά σιγά να πιστεύει ότι υπάρχει, υπάρχουν γύρω της και άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοί, καλύτεροι από την οικογένειά της, ό,τι μπορούμε να ονομάσουμε καλύτερο, ασφαλέστεροι από την οικογένειά της και άτομα τα οποία μπορεί να έχουν περάσει παρόμοια πράγματα, βιώματα με αυτή και όμως προχώρησαν λίγο παρακάτω... σε κάτι που η Ελένη ακόμα θεωρεί άπιαστο, άγνωστο... όμως θέλει να το πετύχει. Και τις ευχόμαστε ολόψυχα να το πετύχει... Ε, και στην Ελένη και στην κάθε Ελένη... όντως που ψάχνει και εκείνη τις αντίστοιχες εκεί έξω... να καταφέρουν να προχωρήσουν... και να καταφέρουν να, ξε, να ξεφύγουν από αυτό το υποτιθέμενο μοτίβο... γιατί από ότι... Όση ώρα σε ακούω, σκέφτομαι ότι αυτή η εγκατάλειψη που φοβότανε, η εγκατάλειψη που βίωσε από τον μπαμπά τη, η εγκατάλειψη που βίωσε η γιαγιά τη από τον παππού τη, η εγκατάλειψη που βίωσε η μαμά τη από τον δικό τη άντρα, ε, ήταν και μια εγκατάλειψη τη ζωή. Δηλαδή αυτέ οι γυναίκε όλε άφησαν, εγκατέλειψαν τη ζωή. Ακριβώ. Και φοβήθηκαν και φοβούνται ακόμα να ζήσουν. Ε, χωρί συναισθήματα, χωρί. Ε,